Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Παραμονή Χριστουγέννων, ναι, παραμονή Χριστουγέννων. Και εσείς αυτό το βίντεο το βλέπετε μόλις το γύρισε, είναι φρέσκο φρέσκο που λέμε. Όπως θα είδατε από τον τίτλο, θα σας φτιάξω κορμό σοκολάτας και κρασί ζεστό. Δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω φτιάξει ποτέ. Μία μέρα που είχα ανεβάσει στο Instagram μία ιστορία που κρατούσα ένα κρασί, ένα ποτήρι λευκό κρασί, μου στέλνει η φίλη μου η Μέρη που έχουμε πολύ μεγάλη επικοινωνία στο Instagram ότι κάθεται και αυτή και πίνει ένα ποτήρι ζεστό κόκκινο κρασί. Και παραξενεύτηκα. Το έβλεπα στις ταινίες που το λέγανε, αλλά δεν έδινα και ιδιαίτερη σημασία, δεν το έψαξα. Οπότε μου έλυσε την απορία η φίλη μου η Μέρη πώς φτιάχνεται. Προτιμάει, λέει, το κόκκινο και όχι το λευκό. Φτιάξουμε μαζί για πρώτη φορά, δεν το έχω ξαναφτιάξει ποτέ. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί από ό,τι θυμάμαι μέσα πρέπει να έχει κανέλα, μπαχάρι, κόκκους από μπαχάρι, αν το θες πιο πικάντικο, πορτοκάλι. Τι άλλο μου είπε, νομίζω μοσχοκάρδο πρέπει να το είπα. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Θα δούμε μετά τη συνταγή και θα το φτιάξουμε μαζί. Και μου είπε ότι μπορώ να το διατηρήσω στο ψυγείο. Λογικά, εγώ σήμερα που θα το φτιάξω, αυτό μέχρι αύριο θα έχει παγώσει. Θα έχει κρυώσει. Θα έχει παγώσει κιόλας γιατί θα το βάλω στο ψυγείο. Οπότε λογικά θα μπορώ εγώ να το ξαναζεστάνω αύριο με λίγο νερό. Για να μην εξατμιστεί όλο το αλκοόλ. Λέω εγώ τώρα. Γράψτε μου κάτω από τα σχόλια όσες πίνετε ζεστό κρασάκι να μου πείτε, αλλά λογικά άμα βάλω λίγο νεράκι ακόμα και το ξαναφέρω σε μια βράση, ίσα ίσα να ζεσταθεί τέλος πάντων, όχι να βράσει, νομίζω δεν θα χαλάσει, δεν θα πάθει κάτι. Αυτό, άρα θα δείτε και αυτή τη συνταγή, πρωτότυπη, και νομίζω ότι είναι πολύ χριστουγεννιάτικη. Την έβλεπα πολύ στο Pinterest, αλλά σε φωτογραφίες, δεν μπήκα όμως ποτέ να το ψάξω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα έχετε και αύριο βίντεο, Χριστούγεννα, απλά δεν θα το γυρίσω αύριο. Εγώ μόλις τελειώσω από αυτά που θα σας δείξω, θα πάω στο Ρέθυμνο, θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα πάμε να πάρουμε τα δώρα. Τι θέλω να έχω τα δώρα αύριο κάτω από το δέντρο. Όπως σας έχω πει, εμείς τα δίνουμε παραμονή πρωτοχρονιάς. Όταν αλλάζει ο χρόνος, ανταλλάζουμε και τα δώρα μας. Έτσι μας έχει μάθει η μητέρα μας στο σπίτι και έτσι το κρατάω και εγώ και το κάνω. Θέλω αύριο το δέντρο μου να έχει δώρα Χριστούγεννα κάτω από το δέντρο και ας τα δώσω εγώ παραμονή. Θέλω να έχει δώρα. Οπότε εμείς το απόγευμα θα πάμε να ψωνίσουμε όλα μας τα δωράκια και θα πάμε και ένα σούπερ μάρκετ. Οπότε εγώ αυτό το βίντεο θα σας το γυρίσω μόλις γυρίσω από το Ρέθυμνο. Αλλά εσείς θα το δείτε 25 του μήνα. Αλλά θέλω να σας πω, πριν ξεκινήσω όλα τα καλούδια που θα σας φτιάξω, φέτος είναι διαφορετικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θα μπορούμε να βγούμε κανονικά στα μαγαζιά, θα ψωνίζουμε με αυτό το περίεργο που έχουν βγάλει τώρα να είμαστε έξω από τα μαγαζιά και να ψωνίζουμε. Και δεν θα μπορούμε τέλος πάντων να πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε ή να πάμε το βράδυ εμείς οι πιο νέοι, να το πω, σε κάποιο κλαμπ, ρε παιδί μου, να κονίσουμε το κορμί μας, να το πω έτσι. Όλα αυτά εμένα δεν με πειράζουν. Αλήθεια σας λέω, δεν με πειράζουν καθόλου. Ούτε που δεν μπορώ να ψωνίσω σε μαγαζιά. Γιατί όταν σας έδειξα τα ιδέες για δώρα το βίντεο, μου γράψατε 2-3 κοπέλες ότι θα έχει μεγάλη διαφορά φέτος που δεν θα μπορούμε να πάμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε. Μην το σκέφτεστε αυτό. Πραγματικά δεν το σκέφτομαι καν. Δεν με νοιάζει καθόλου που δεν μπορώ να ψωνίσω κανονικά, δηλαδή να μπω μέσα και να ρίξω μια ματιά. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ από αυτήν την κατάσταση είναι ότι πρέπει να βγαίνω με μία μάσκα και πρέπει να στέλνω ένα μήνυμα σε ένα δίνω αναφορά κάπου για να πάω όπου είναι να πάω και τις ώρες που πρέπει να πάω τέλος πάντων και να στέλνω συνέχεια μηνύματα όπου πάω. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί που τα μαγαζιά είναι κλειστά ή μάλλον είναι ανοιχτά με αυτόν τον τρόπο που είναι ανοιχτά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Να σκέφτεστε μόνο εκεί που θέλω να καταλήξω ότι έχετε την υγεία σας. Αυτό είναι πάνω απ' όλα και ότι οι περισσότεροι φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω θα τα γιορτάσετε με τις οικογένειές σας και θα έχετε υγεία στο σπιτικό σας. Εγώ αυτό σκέφτομαι παιδιά, δηλαδή το ότι θα γιορτάσω αύριο με τους δικούς μου γονείς και τους γονείς του Κωστή, για μένα αυτό είναι ευλογία και ότι είμαστε όλοι καλά. Για μένα αυτό είναι ό,τι καλύτερο και δεν θέλω πραγματικά τίποτα άλλο. Και γενικά εννοώ και τους γύρω μου που είναι καλά, εννοώ παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείους και φίλους. Είναι όλοι καλά στο περιβάλλον μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μην σκέφτεστε μαγαζιά και όλα αυτά. Θα ανοίξουν αυτά κάποια στιγμή. Τα μαγαζιά ανοίγουν, κλείνουν, αλλά αν χάσουμε κάποιον δικό μας, δεν επιστρέφει. Αυτό να σκέφτεστε. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω τους δικούς μου ανθρώπους. Σας το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, γιατί σας το έχω πει πολλές φορές ότι έχω χάσει αγαπημένα μου πρόσωπα. Οπότε για μένα είναι μεγάλη ευλογία να έχω τους ανθρώπους που αγαπάω γύρω μου. Τέλος πάντων, μην συνεχίζω αυτή την κουβέντα. Πάμε να ξεκινήσουμε τον κορμό και μετά το κρασί το ζεστό.
Θα ξεκινήσω με το sponge cake. Θα βάλω στο μίξερ 6 αυγά, 160 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, αλάτι και βανίλια. Όταν ασπρίσουν τα αυγά, θα ρίξω 100 γραμμάρια αλεύρι και 50 γραμμάρια κακάο κοσκινισμένα. Και θα τα ανακατέψω με μία μαρίζ προσεκτικά, με απαλές κινήσεις, να μην χάσω τον όγκο. Τέλος, προσθέτω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Θα χρησιμοποιήσω την αντικολλητική επιφάνεια από Sanitas και θα πλώσω όλο το μείγμα με μία μαρίζ ή με μία παλέτα, εάν έχετε. Και θα ψήσω σε 180 στον αέρα για 10 λεπτά. Μην ανοίξετε το φούρνο μέχρι να ψηθεί. Για τιμό σοκολάτα έβαλα σε ένα κατσαρολάκι 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος να βράσει. Όταν βράσει θα βάλω 2 γραμμάρια ζελατίνα που την έχω μαλακώσει σε παγωμένο νερό. Στη συνέχεια θα ρίξω τη ζεστή κρέμα γάλακτος στα 200 γραμμάρια σοκολάτα και θα ανακατέψω καλά μέχρι να λιώσει. Όταν σιγουρευτώ ότι έχει λιώσει όλη η σοκολάτα θα βάλω 400 γραμμάρια κρύα κρέμα γάλακτος και θα ανακατέψω καλά. Θα βάλω ψυγείο για 4 ώρες. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να βάλετε τη μους σε μία λαμαρίνα να παγώσει πιο γρήγορα. Μετά από 4 ώρες θα χτυπήσω στο μίξερ με το σύρμα να αφρατέψει. Θα πλώσω πάνω στο παντεσπάνι ενώ έχει κρυώσει και θα τυλίξω σιγά σιγά. Θα κόψω τις γωνίες για να είναι ομοιόμορφες. Θα πλώσω μους σε όλο τον κορμό. Θα πάρω ένα χαρτί λαδόκολλα να περάσω τον κορμό με αυτόν τον τρόπο για να έχει ίδια ποσότητα σε όλο τον κορμό. Κατάψυξη για 2 ώρες. Για τον κανά σοκολάτα θα βάλω σε ένα κατσορλάκι 200 γραμμάρια γάλα και 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Όταν βράσει θα ρίξω στα 300 γραμμάρια σοκολάτα. Εάν έχει φυσαλίδες όπως εμένα, μπορείτε να το περάσετε από ένα σινουά για να γίνει λίο. Έχω απλώσει σε μία λαδόκολλα σοκολάτα γάλακτος από μίμηση, όχι κανονική. Θα την βάλω ψυγείο για 3 λεπτάκια να παγώσει και θα κόψω σε κομμάτια. Θα ψεκάσω τον κορμό με ένα σπρέι κόκκινο για να γίνει πιο χριστουγεννιάτικος. Εννοείται ότι είναι βρόσιμο και θα βάλω τα κομμάτια σοκολάτας. Βατόμουρα, πραλίνα σοκολάτας και κάποια χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Έφτιαξα και άλλον ένα κορμό για την γιαγιά μου και θα σας δείξω έναν διαφορετικό και πιο εύκολο τρόπο για να μην βάζετε στην κατάψυξη και να περιμένετε για να γλασάρετε. Άπλωσα σε όλο τον κορμό μους και περνάω με ένα πιρούνι για να κάνει αυτό το σχέδιο.
Έριξα και λίγο γκανάζ και άχνη. Ένα ή δύο. Για ψηφίστε στα σχόλια. Πάμε τώρα για το ζεστό κρασί. Θα βάλω σε μία κατσαρόλα 1,5 λίτρο κόκκινο κρασί ξηρό, ένα κροσοπότηρο λικέρ ρόδι, εσείς μπορείτε να βάλετε κονιάκ, 10 καρύφαλα, 3 αστεροειδή γλυκάνισο, ένα πορτοκάλι, μοσχοκάριδο, 4 ξύλα κανέλας και 500 ml νερό. Ένα κροσοπότηρο μαύρο ζάχαρη και τέλος δεντρολίβανο. Βράζω για 15 λεπτά. Αφού κρυώσει λίγο, σερβίρω σε ένα ωραίο ποτήρι με φρέσκο πορτοκάλι. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Πιστεύω να σας άρεσε όλα αυτά που σας έδειξα. Ο κορμός βγήκε τέλειος. Παιδιά, αυτή η μους είναι τόσο εύκολη χωρίς αυγά, γιατί κάποιοι τα αυγά δεν τα τρώνε, τα συχαίνονται και δεν έχει ούτε αυγά, έχει μόνο κρέμα γάλακτος και σοκολάτα. Και είναι από τις πιο ωραίες μους και από τις πιο εύκολες που έχω φάει εγώ. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να περιμένεις 4 ωρίτσες να παγώσει και μετά το χτυπάς στο μίξερ και βγαίνει η πιο ωραία μους, πραγματικά να την δοκιμάσετε. Και σε τούρτα και παντού μπορείτε να τη βάλετε και σε ποτήρια ατομικά τα Χριστούγεννα με διάφορα φρούτα, κόκκινα φρούτα από πάνω, να φάτε αυτή την υπέροχη μους. Λοιπόν, φάω το σοκολατάκι μου, το 24, μένει άλλο ένα, τι κρίμα. Τα έτρωγα, παιδιά, κάθε μέρα έτρωγα και ένα για να μην μου πέφτουν όλα μαζί όταν είναι να φάω ένα σοκολατάκι στο βίντεο και να τρώω 3-4, οπότε έτρωγα ένα τη μέρα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στο αυριανό βιντεάκι, αλλά θα το γυρίσω σήμερα όπως σας είπα. Σας αγαπάω πάρα πολύ, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στο σπιτικό σας, να υπάρχει υγεία, αγάπη. Και τι να πω, ότι εσείς επιθυμείτε ο καθένας για το σπίτι του. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σας.